Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Εδώ είμαστε όπω κάθε απόγευμα Παρασκευή στην εκπομπή πρώτο σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη στο μικρόφωνο εδώ του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του ε, λίγο καθυστερημένη σήμερα. Είχαμε πει έτσι κι αλλιώ πω ε, ε, αυτή την ε, Παρασκευή θα ξεκινήσει 8. Ε, η ώρα τη εκπομπή μα, λίγο προσαρμοσμένη η ώρα πλέον τη εκπομπή λόγω και των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι κι αλλιώ για αυτό το μήνα οι εκπομπέ μα θα είναι ε, αφιερωμένε στο Παγκοσμίο Κύπελο που διεξάγεται αυτή την περίοδο στο Κατάρ. Λίγο καθυστερημένη σε σχέση με τις 8, αλλά σώψατε και το παιχνίδι Ολλανδία-Εκουαδόρ που προηγήθηκε και όπως και όλα τα παιχνίδια αυτού του παγκοσμίου κυπέλου με τα πάρα πολλά λεπτά καθυστερήσεων ε, άργησε να ολοκληρωθεί. Εδώ είμαστε όμως θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9, πάντα στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. και σε αυτήν την εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε πολύ για το παγκόσμιο κύπελο, είδαμε λίγο του ομίλου, είπαμε δύο λόγια για κάθε ομάδα. Τώρα που έχουμε και ένα δείγμα γραφή, σίγουρα ένα παιχνίδι, από ένα παιχνίδι για κάθε ομάδα, καθώς ολοκληρώθηκε χθε το βράδυ η πρώτη αγωνιστική, θα συζητήσουμε σε αυτήν την εκπομπή για το τι είδαμε από την Κυριακή το απόγευμα που είχαμε σέντρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, το 22ο Μουντιάλ της ιστορίας, μέχρι και πριν από λίγη ώρα, μέχρι και τα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Θα συζητήσουμε για τα μάτς που έρχονται. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, μιας και έχουμε πλέον, ξαναλέω, δείγματα γραφής από όλες τις ομάδες, έστω και μικρά, έστω και αν οι περισσότερες έχουν παίξει από ένα παιχνίδι, να πούμε λίγα λόγια για το τι είδαμε σε κάθε αγωνιστική μέρα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου και αυτό θα κάνουμε στην αποψινή μας εκπομπή. λοιπόν μπορεί να διεξάγεται μόλις εδώ και λίγες ημέρες, εδώ και πέντε μέρες ουσιαστικά, από την περασμένη Κυριακή όπου έγινε η πρεμιέρα στο παιχνίδι Κατάρ εναντίον Εκουαδόρ, αλλά μας έχει χαρίσει ήδη πολλά πράγματα για να ασχοληθούμε και για να συζητήσουμε και για να λύσουμε, πολλές συγκινήσεις. Κάποια πολύ όμορφα γκολ ήδη, δύο κυρίως πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις και αναφέρομαι φυσικά στη νίκη της Αυγικής Αραβίας επί της Αργεντινής και στη νίκη της Ιαπωνίας επί της Γερμανίας. Ε, και θα πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ε, ξεκινώντας από το παιχνίδι ε, Κατάρ Εκουαδόρ, που ήταν και το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία αυτού του 22ου Παγκοσμίου Κυπέλου την περασμένη Κυριακή. Ένα παιχνίδι είχαμε εκείνη την ημέρα. Ε, το παιχνίδι που ε, ακολούθησε μετά από μια φαντασμαγορή. Στην τελετή έναρξη, όπω συμμετείχε μάλιστα και ο παγκοσμίου φίμη ο Αμερικανό Μόργαν Φρήμαν, στην τελετή έναρξη που είχαν ετοιμάσει οι Άραβε, αυτό το πρώτο παγκοσμίο κύπελο στην Αραβική Χερσόνησο. Ε, σε εκείνο το παιχνίδι, ο Ισημερινό ε, από νωρί ε, ε, κλείδωσε την νίκη, από το πρώτο ημίχρονο, ε, έφτασε ένα 2-0, το οποίο και κράτησε μέχρι το τέλο. Είχαμε την πρώτη φάση στο Μουντιάλ πολύ γρήγορα όπου χρειάστηκε να επέμβει το Βαρ και ήταν στο πρώτο γκολ του Ένερ Βαλένσια ο οποίος ε, στη συνέχεια πέτυχε και τα άλλα δύο γκολ του Εκουαδόρ ε, αλλά στην, στο πρώτο γκολ που έβαλε το πρώτο γκολ που έβαλε ακυρώθηκε επειδή όπως είδαμε στο Βαρ ε, ήταν εκτεθειμένος, μπορεί, αφού, αφού είχε βγει ο του Κατάρ στην επίμαχη φάση, μπορεί να υπήρχε παίκτη του Κατάρ στην γραμμή του, του τέρματος, αλλά πρέπει να τον καλύπτουν δύο τον επιτιθέμενο όταν ο τερματοφύλακας έχει βγει και είναι εκτός α, φάσης. Ε, για μισό παπούτσι ουσιαστικά ήταν ε, το offside αυτό για το Εκουαδόρ που δεν δυσκολεύτηκε βέβαια στη συνέχεια να βρει ε, δύο γκολ με τον Βαλένσια το πρώτο με πέναλτι φυσικά και το δεύτερο με μια πολύ όμορφη κεφαλιά και να κλειδώσει την νίκη από το πρώτο κιόλα ημίχρονο. Ε, ήταν πολύ καλό το Εκουαδόρ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν, είχε πάρα πολύ κακή. <coughs> με συγχωρείτε. Είχε πάρα πολύ κακή αγωνιστική παρουσία το Κατάρ, που έτσι κι αλλιώ περιμέναμε ότι είναι μια ομάδα με χαμηλό επίπεδο δυναμικότητα. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Άλλωστε, μια ομάδα η οποία, εάν δεν διοργάνωνε αυτό το Μουντιάλ, πολύ δύσκολα θα την βλέπαμε σε τελική φάση ε, παγκοσμίου κυπέλου. Όμω, επειδή είναι η διοργανώτρια χώρα, πιστεύαμε ότι θα μα δείξει κάτι παραπάνω. Στην πρεμιέρα αυτό δεν φάνηκε. Αν και είχε και τι δύο καλέ στιγμέ του, το Κατάρ, εκείνη την κεφαλιά του Αλμοέζαλη από πολύ καλή θέση που έφυγε έξω, και ένα σου του Μουντάρι, ε, το οποίο έφυγε πάνω από τα δοκάρια ε, του τερματοφύλακα του Εκουαδόρ. Όμω, από εκεί και πέρα έδειξε μια ομάδα η οποία δεν είχε συνοχή, μια ομάδα που έκανε αρκετά λάθη, μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να δημιουργήσει ποδόσφαιρο και να βγει ορθολογικά. Στην επίθεση και να δημιουργήσει πολλέ επικίνδυνε στιγμέ μπροστά από την αστία του Εκουαδόρ Και δικαίω έχασε σε αυτό το παιχνίδι. Ε, την δεύτερη αγωνιστική μέρα είχαμε τρία παιχνίδια. Η αγωνιστική μέρα άνοιξε με το Αγγλία-Ιράν 6-2, μια εντυπωσιακή παράσταση της Αγγλία, η οποία από το πρώτο κιόλα παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι φώναξε δυνατά παρούσα σε αυτό το Μουντιάλ και έτοιμη να φτάσει ψηλά όπως άλλωστε έφτασε και στο προηγούμενο Μουντιάλ που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά το 2018 αλλά και στο Euro ε, όπου ιτήθηκε στον τελικό στα πέναλντι από την Ιταλία. Η αλήθεια είναι ότι πολύ περιμένουν πιο ανταγωνιστικό το Ιράν γιατί δεν είναι ομάδα η οποία ε, είναι για 6 γκολ και αυτό το έδειξε στο σημερινό παιχνίδι με την Ουαλία που πήρε και μια νίκη θρίλερ, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Ε, πάντως η Άγγλοι ήταν πολύ καλοί. Προηγήθηκαν 3-0 από ημίχρονο με κεφαλιά του Μπέλιγχαμ και ε, ένα ακόμη γκολ του Σάκα και άλλο ένα του Στέρλινγκ ε, στις ε, καθυστερήσεις. Ε, 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 δεν δυσκολεύτηκαν και στο δεύτερο ημίχρονο ιδιαίτερα. Άφηξαν και τη διαφορά τους. Πέτυχε γκολ και ο Ράσφορντ. Πέτυχε δεύτερο γκολ ο Σάκα που ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και είναι μέσα στους πρώτο σκόρε του Μουντιάλ με δύο γκολ άλλωστε ο Σάκα ε, πέτυχε γκολ ακόμη και ο Γκρίλη σε αδειοτέρμα από την ε, πάσα του Βίλσον. Το παράδοξο για του Άγγλους είναι ότι πέτυχαν 6 γκολ, αλλά δεν σκόραρε ο Κέιν, ο πρώτος σκόρερ ε, τη ομάδα αυτή που θέλει άλλα δύο γκολ για να γίνει η πρώτη σκόρ τη ιστορία τη, να ξεπεράσει το Ρούνεϊ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ του προηγούμενου Μουντιάλ. Μοίρασε πάντω δύο assist στο γκολ του Στέρλινγκ ε, και στο γκολ του Ράσφορντ. Ε, και παρότι τραυματίστηκε, τον βλέπω βασικό στο παιχνίδι που ξεκινάει σε μισή ώρα το Αγγλία-Ενωμένε Πολιτείε. Επομένω δεν ήταν κάτι το τόσο σοβαρό για του Άγγλου. Βέβαια, οι Άγγλοι σε αυτή την πολύ καλή εμφάνιση που έκαναν δέχτηκαν και δύο γκολ από το Ιράν και τα δύο από τον Ταρεμί, τον πάρα πολύ ικανό φόρο τη Πόρτο. Το δεύτερο με πέναλντι από τον Ταρεμί και νίκησαν τελικά με τέσσερα γκολ διαφορά. Λέω ότι τα γκολ διαφορά γιατί μπορεί να παίξουν ρόλο στι πιθανό ισοβαθμίε, αλλά έτσι κι αλλιώ το συν 4 που έχει αυτή τη φορά διαφορά τερμάτων, που έχει αυτή τη στιγμή διαφορά τερμάτων η Αγγλία είναι ε, μια πολύ καλή διαφορά τερμάτων σε πιθανή ισοβαθμία. Ε, από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα τη Δευτέρα είχαμε και το 2-0 τη Ολλανδία με την Σενεγάλη σε ένα παιχνίδι που η Ολλανδία μπορεί και να μην άξιζε την νίκη, μπορεί να ήταν πιο λογικό αποτέλεσμα η ισοπαλία, όχι ότι η Σενεγάλη έκανε τις πάρα πολύ μεγάλες φάσεις, ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι προβλημάτισε η Ολλανδία με την εμφάνισή της και δεν ήταν κάτι ε, συγκυριακό, γιατί αυτό το είδαμε και πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Εκουαδόρ και εκεί ήρθε... Ένα-ένα το παιχνίδι σε ένα μάτσο που θα μπορούσε το Εκουαδόρ να πάρει ακόμη και την νίκη. Ήταν, δηλαδή κολακευτική ισοπαλία, θα έλεγε κανεί, για την Ολλανδία. Ε, βρήκε πάντως τη νίκη στην πρεμιέρα της με τη Σενεγάλη με αυτά τα δύο γκολ από τον Χάκπο που εξελίζεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή της σε αυτό το τουρνουά και τον Κλάσεν. Uh, Εγώ θα έλεγα ότι, ε, το ε, λέω και... κυρίω γιατί η Ολλανδία αυτοανακηρύχθηκε ε, μέσα από τα λόγια του έμπειρου προπονητή του Στουφαν Χάλ και ω ένα από τα μεγάλα φαβορή τη ε, διοργάνωση. Παρά το ότι, ότι οι παίχτε που έχει στην πλειοψηφία του είναι άπειροι. Από μεγάλα παιχνίδια, από μεγάλε διοργανώσει και μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία από το 2014 έχει να βρεθεί σε Μουντιάλ. Ε, Όμω η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπω προσωπικά πιστεύω ανορθόδοξο το σύστημα με το οποίο ξεκίνησε ο Φανχάλ το παιχνίδι με την Σενεγάλη, δηλαδή με ένα ουσιαστικά αμυντικό χάφτο Ντεγιόν και από εκεί και πέρα και τον Χάκπο και τον Μπερκχάου μπροστά του. Πάντε κλασική τριάδα στην άμυνα. Ε, και μπροστά σε έναν των Μπερκβάιν και τον Γιάνσεν. Μόλι άρχισε να βάζει χαφ και ειδικά τον Κλάσεν, έδειξε η Ολλανδία να ρολάρει περισσότερο. Ο Κλάσεν που έβαλε και τον γκολ στο τέλο. Και εκεί προ το τέλο που άλλαξε το σύστημα και το έκανε λίγο πιο ορθολογικό, βρήκε και τα δύο γκολ που έδωσαν τελικά την νίκη στο Ράνι η ομάδα του Φανχάλ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό ίσω το εντόπισε ο Πολύπυρος Φανχάλ, γιατί ξεκίνησε σήμερα το σημερινό παιχνίδι με το Εκουαδόρ με διαφορετικό σχήμα, με τρία χαφ, με τον Ιόγκ, με τον Κλάσεν, με τον Κουπ Μάινερ Αταλάντα. Ακριβώ για αυτό το λόγο, για να ρολάρει καλύτερα η μπάλα στο κέντρο και να βγαίνει πιο ορθολογικά στην επίθεση η Ολλανδία, να δημιουργεί περισσότερε καταστάσει. Αυτό έδειχνε να τι βγαίνει. Από τα πρώτα λεπτά, όταν βέβαια και με μια πολύ προσωπική υπογραφή σε αυτό το γκολ του Χάκο. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τα καλύτερα που έχουμε δει στου ομίλου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ολλανδία, και τώρα αναφέρομαι πάντα στο δεύτερο παιχνίδι, το σημερινό, από το γκολ τη και μετά δεν έπεισε. Το Εκουαδόρ την ισοφάρισε και θα μπορούσε να έχει πάρει και όλο το παιχνίδι, ξαναλέω, και όλη την νίκη. Αυτά για το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε ε, νωρίτερα. Ε, θα δούμε στο τέλο, αφού πούμε λίγα λόγια για τα παιχνίδια και το πώ έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στου ομίλου. Κυρίω για τον πρώτο, γιατί έχουμε πλέον ολοκληρωμένη εικόνα για τι δύο πρώτε αγωνιστικέ και μπορούμε να πούμε περισσότερα για την τρίτη αγωνιστική. Οι υπόλοιποι ακόμη είμαστε στην αρχή. Ε, και τη Δευτέρα κλείσαμε με το παιχνίδι ΗΠΑ Πολιτείες-Ουαλία. Το 1-1, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, με τι δύο ομάδε να δίνουν όλα πραγματικά, αν κάποιο. Ε, δεν ήξερε, θα, θα νόμιζε πω ήταν ένα παιχνίδι νοκάουτ αυτό ανάμεσα στι δύο ομάδε. Και αυτό γιατί ξέρανε και οι δύο ότι με την Αγγλία μεγάλο φαβορή σε αυτό το δεύτερο όμιλο. Αυτό το παιχνίδι ήταν το σημαντικότερο για την κάθε μία ομάδα, γιατί η λογική πάντα λέει ότι οι Άγγλοι θα τερματίσουν πρώτοι και μια εκ των είπα και Ουαλία στην δεύτερη θέση. Η λογική έλεγε αυτό μάλλον, γιατί τα πάντα να από την νίκη σήμερα το πρωί του Ιράν επί της Ουαλία. Πάντως το παιχνίδι ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Ουαλία ήταν πάρα πολύ όμορφο. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Γουέα από μια εξαιρετική assist του Pulisic. ε, και ένα φοβερό τελείωμα με το εξωτερικό από το γιο του Ζορζ Γουέα. Ο πατέρα του δεν έπαιξε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Παίζει ο γιο. Βέβαια ο πατέρα του έπαιζε με την εθνική Λιβερία, ο γιο παίζει με την εθνική ΗΠΑ. Ε, και είναι έτσι αλλιώ ένα ικανό φόρ που παίζει στη Λίλ και γενικά οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μια πολύ καλή φουρνιά. Και μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά είναι μια ομάδα που χτίζεται κυρίω με ορίζοντα το παγκόσμιο του 2026, το οποίο θα συνδιοργανώσουν με Καναδά και Μεξικό. Ε, Πάντω η Ουαλία το πάλεψε το παιχνίδι, στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερη και τα πάντα άλλαξε. Μπορούμε να πούμε η αλλαγή του Rob Bates που έφερε στο παιχνίδι τον Κίφερ Moore, τον center Bournemouth. Και αυτό ουσιαστικά άλλαξε όλη την εικόνα τη Ουαλία. Κρατούσε μπάλε, έσπαγε την μπάλα εκεί που έπρεπε. Τον ένιωσε περισσότερο και η άμυνα τη Αμερική. Και στο φινάλε η υπογραφή μπήκε από τον Gareth Μπέιλ, που έτσι αντίστοιχα έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στα προκριματικά. Με τα δικά του γκολ πέρασε από τα μπαράζ και βρίσκεται μετά από 64 χρόνια σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Ισοφάρισε με πέναλτι ο Μπέιλ. Αλλά εδώ θα πω ότι η Ουαλία μάλλον απογοητεύει στο φετινό Μουντιάλ. Το λέω γιατί και σήμερα το πρωί η κόντρα στο Ιράν δεν έπεισε. Και ειδικά στο δεύτερο μήχρονο το Ιράν που βρήκε και τα δύο γκολ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, θα μπορούσε και πολύ νωρίτερα να έχει προηγηθεί. Με εκείνη την απίστευτη φάση όπου είχε δύο δοκάρια στην ίδια φάση. Ε, και πλέον έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα σε αυτό το νόμιλο οι Βρετανοί πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα θα τους δούμε στην επόμενη φάση. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουν την Αγγλία πλέον, την δεύτερη αγωνιστική εάν θέλουν να έχουν ελπίδες να βρεθούν στα νοκάουτ μετά και την ήττα τους αυτή από το Ιράν και αυτά βέβαια είναι πολύ δύσκολα πράγματα αλλά είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που, στο οποίο οι ισορροπίες είναι λεπτές όπως έχουμε δει και μας έχει αποδείξει ότι τα πάντα γίνονται και δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό που έγινε την τρίτη το πρωί. Στο πρώτο πρωινό μάτς του Μενού, για την ακρίβεια πρώτο παιχνίδι από αυτά που αρχίζουν στις 12 κάθε μέρα. Αυτό θα γίνει μέχρι και την Δευτέρα, μετά όταν θα έχουμε τα μάτς της τρίτης αγωνιστικής θα πάμε στις ώρες 5 και 9, όταν θα έχουμε και μάτς ίδια ώρα για τον κάθε όμιλο. Η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμή του τουρνουά δεν είναι άλλη από την φοβερή νίκη τη Σαουδική Αραβία με 2-1 κόντρα στην Αργεντινή. Η Αργεντινή, η οποία μπήκε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με φανφάρε και με μια τρομερή αυτοπεποίθηση και με μια τρομερή πεποίθηση του κόσμου ότι είναι ένα από τα μεγάλα φοβορή τη διοργάνωση. Παραμένει, βέβαια, ένα από τα μεγάλα φοβορή, δεν έχει αποκλειστεί ακόμη προ Θεού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προβλημάτισε πάρα πολύ με την εμφάνισή τη, ιδίω στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους Σαουδάραβες. Μπορεί να μπήκε δυνατά, μπορεί να έχασε ο Μέση, στον οποίο επάνω είναι όλα τα βλέμματα, σε αυτό το Μουντιάλ εννοείται, στο τελευταίο του με την Αργεντινή. Έχασε μια ευκαιρία στα πρώτα λεπτά, σκόραρε με πέναλτι για το, goal του, το πρώτο του γκολ σε αυτό το Μουντιάλ που ήρθε γρήγορα γρήγορα. και μέχρι το τέλος του πρώτου βλέπαμε την Αργεντινή να προσπαθεί παίζοντα γρήγορο ποδόσφαιρο με κάθετε μπαλιέ να διασπάσει την άμυνα τη Σαουδική Αραβία, να βάζει ε, τρία γκολ. Αν, δεν έχω, αν, θυμάμαι σωστά, αν δεν έχω χάσει κάποιο μέτρημα, ένα με τον Μέση και δύο με τον Λαουτάρο Μαρτίνε, πρέπει να ήταν τα γκολ τα οποία ακυρώθηκαν. Δηλαδή η Αργεντινή ουσιαστικά βρήκε τέσσερι φορέ τον δρόμο προ τα δίχτυα στο, στο, πρώτο ημίχρονο του μάτς με τη Σαουδική Αραβία. Και όμω το ένα γκολ μέτρησε και σωστά, γιατί τα τρία επόμενα γκολ τη Αργεντινή ήταν από θέση offside, Ειδικά το ένα από τα δύο του Λαοτάρου Μαρτίνε ήταν πάρα πολύ ωριακό, αλλά γι' αυτό υπάρχει το μη αυτόματο offside για να ε, ξεκαθαρίζει και αυτέ τι ε, μικρέ ε, διαφορέ. Ε, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι Σαουδάραβε, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί σε αυτό το παιχνίδι, σε ό, από όλε τι απόψει και πραγματικά πήραν, εννοείται, τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του στα παγκόσμια κύπελα. Έπαιξαν στο πρώτο μήχρονο φοβερά το τεχνητό offside. Ήταν κάτι που έγινε συνειδητά. Δεν ήταν κάτι που, έγινε, που ήταν συγκυριακό. Γιατί έγινε πολλέ φορέ σύμπτωση, επαναλαμβανόμενη, πάμε να είναι σύμπτωση. Ε, είχε το ρίσκο του να τοποθετήσει ο Ερβέρ Ενάρ, αυτό ο πανέξυπνο και πολύ πυρο Ο Ερβέρ Ενάρ, τα λέγαμε γι' αυτό στην προηγούμενη εκπομπή. Ο ένα προπονητή που έχει πάρει δύο και Εθνών Αφρική με τη Ζάμπια και την ακτή Ελεφαντοστού, που έχει δουλέψει και έχει δείξει εξαιρετικό έργο σε πολλέ εθνικέ ομάδε. Και τώρα έφτασε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με τους Σαουδάραβες που δεν το περίμενε κανένας απολύτως. Έστησε έτσι την ομάδα του ώστε να παίξει το τεχνητό offside να στηθεί ψηλά η άμυνα με το μεγάλο ρίσκο να φύγουν στην πλάτη τη άμυνα φυσικά παίχτε όπω ο Λαουτάρο Μαρτίνε, όπω ο Ντιμαρία, όπω ο Μέση, όπω ο Παππού Αλλά το ρίσκο αυτό βγήκε. Γιατί οι Σαουδάραβε ήταν πολύ καλά συγχρονισμένοι, έπαιξαν εξαιρετικά το το offside, εξέθεσαν τους επιθετικούς αργεντινείς στις περισσότερες περιπτώσεις, τους έβγαλαν εκτός παιχνιδιού και ήρθε το δεύτερο εμίχρονο όπου πραγματικά ήρθαν τα πάνω κάτω, μια αργεντινή οποία μπήκε νοθρή, δεν ξέρω αν πίστεψε πως με το 1-0 του εμίχρονου θα είχε καθαρίσει το παιχνίδι και θα μπορούσε χωρίς να φορτσάρει να κλειδώσει την νίκη και ήρθε το φοβερό γκολ 48 από τον Αλσεχρή με εκείνη την εκτέλεση με το αριστερό και το ακόμη πιο εντυπωσιακό γκολ από τον ε, Στάρ ουσιαστικά της Σαουδικής Αραβίας, τον ε, Αλνταουσάρη, ε, ο οποίος από τα αριστερά της περιοχής με ένα δεξί σούτ ε, κάρφωσε την πάλη πραγματικά στο αριστερό παράθυρο του Εμιλιάνο Μαρτίνες και υπέγραψε το 1-2. Και το ανησυχτικό για την Αργεντινή δεν ήταν τόσο το, τα δύο γκολ που δέχτηκε από τη Σαουδική Αραβία, ήταν το ότι δεν έβγαλε αντίδραση ουσιαστικά στα υπόλοιπα λεπτά, γιατί το 1-2 το δέχτηκε στο 53. Δηλαδή είχε πάρα πολύ Χρόνο μπροστά τη, μαζί και με τα τέλειωτα λεπτά των καθυστερήσεων που δίνονται σε αυτό το Μουντιάλ, για να ανατρέψει την κατάσταση. Ήταν το πρώτο τεστ χαρακτήρα τη Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί για να κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελο όπω θέλει η Αργεντινή να το κατακτήσει, για πρώτη φορά μετά το 1986, πρέπει να δείξει και χαρακτήρα. Και οι Αργεντίνοι σε αυτό το πρώτο τεστ πήραν κάτω από τη βάση. Δεν έκαναν ιδιαίτερε ευκαιρίε. Ε, υπήρξε μια εξεπαφή ε, και κόντρα που έβγαλε ο τραντοφύλακα Σαουδική Αραβία μέσα στην ε, περιοχή. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τη ευκαιρία μετά τον γκολ. Ε, Παρεπτόντω, ήταν πάρα πολύ καλός ο τραντοφύλακα των ε, Σαουδαράβων. Ο Αλοβάη. Ε, και δύο κεφαλιές μετά ακόμη του Μέση και του Χουλιαν Άλβαρες που δεν ήταν ε, ιδιαίτερα απειλητικέ για τον ε, Αλοβάη. Και έτσι ήρθε αυτό το 1-2 που βάζει φυσικά σε πολύ μεγάλου μπελάδε στην Αργεντινή. Γιατί ε, το πλέον έχει να δώσει ένα παιχνίδι με το Μεξικό. Θα κυνηγήσει δύο νίκε στα δύο τελευταία παιχνίδια: με Μεξικό και Πολωνία. Έχει δύο τελικού να δώσει, παρέα του Μέση. Ε, Αρχή γενομένη από αύριο το βράδυ με το Μεξικό. Αυτό το παιχνίδι είναι και το πρώτο πολύ μεγάλο μάτς νομίζω, ε, του παγκοσμίου κυπέλου. Θα είναι τεράστια αποτυχία βέβαια για την Αργεντινή αν δεν καταφέρει να περάσει από τον όμιλο. Ειδικά σε ένα παγκόσμιο που έχουν δημιουργηθεί τόσε μεγάλε προσδοκίε για το Μέση και την παρέα του. Φεύγουμε από την Αργεντινή. Άλλα τρία παιχνίδια είχαμε την Τρίτη. Το Δανία την Ισία που ήταν και η πρώτη λευκή ισοπαλία από τι ε, τέσσερι, αν δεν κάνω λάθο, που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ. Ε, δεν μα έδειξαν κάτι ιδιαίτερο οι δύο ομάδε. Και αν από την Ισία λίγο πολύ το περιμέναμε γιατί είναι και μια ομάδα άλλωστε, που. Ε, βασίζεται στην άμυνα. Οι Δανείοι απογοήτευσαν γιατί είναι μια ομάδα που την είχαμε συνηθίσει και στο γύρο σε πολύ ψηλέ ταχύτητε, με μεγάλη ένταση, να βγάζει ένταση το παιχνίδι τη, να είναι επιθετική αρκετά, αλλά δεν τράβηξαν τα τούτη σε αυτό το παιχνίδι. Και ήταν ένα παιχνίδι από αυτά που οι Δανείοι ήθελαν να το πάρουν για να μην μπουν σε περιπέτεια στον όμιλο. Άλλωστε, αύριο το απόγευμα παίζουν με τη Γαλλία και έχουν ένα πολύ δύσκολο μάτσο μπροστά του. Θα δούμε τι θα γίνει. 0-0 ήρθε και το άλλο παιχνίδι του απογεύματο τη Τρίτη. Μεξικό-Πολωνία. Ε, σε ένα μάτσο που φυσικά την παράσταση έκλεψε ο Γκιγέρμο Οτσόα, αυτό ο απίθανο τύπο, αυτή η απίθανη μορφή των γηπέδων που γίνεται αντικείμενο συζήτηση κάθε τέσσερα χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί σε επίπεδο συλλόγων να μην έχει ανάλογη καριέρα, αλλά με την εθνική Μεξικού πραγματικά πάντα ξεχωρίζει. Απέκρουσε πέναλτι του Λεβαντόφσκι και ήταν ένα από τα δύο χαμένα πέναλτι που συζητήθηκαν έτσι πολύ σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ε, ο Λεβαντόφσκι είχε την ευκαιρία να βάλει το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ, την έχασε. Με το, το Τσέο του λέει όχι. Γενικά οι Πολωνοί απογοήτευσαν. Είχαν απογοητεύσει και στο προηγούμενο Μουντιάλ το 2018. Θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Πάντω η αλήθεια είναι ότι ούτε το Μεξικό ούτε η Πολωνία μα έδειξαν τόσο τρομερά πράγματα σε αυτό το πρώτο του μάτ. Αυτό που θα θυμόμαστε από το παιχνίδι αυτό είναι η απόκριση του Τσόα στο πέναλ του Λεβαντόφσκι περιμένουμε να τις δούμε στα επόμενα δύο παιχνίδια ε, πώς θα ανταπεξέλθουν στις απαιτήσει αυτού του ομίλου. Το βράδυ της Τρίτης είχαμε μια επίδειξη δύναμης από την Παγκούρνια Ροναλτρία Γαλλία. Μια Γαλλία η οποία έχει χάσει τόσους παίχτες με τραυματισμό και έχασε άλλον έναν μέσα στο παιχνίδι, στη διάρκεια του αγώνα και μιλάω για τον μεγάλο άτυχο Λούκα Ερνάντέ, ο οποίος είπε στη χειαστού στη φάση του γκολ της Αυστραλίας προσπαθώντα να ανακόψει μια επίθεση. Η Γαλλία που έχει χάσει πριν να ε, ξεκινήσει το Μουντιάλ, τον Πογκμπά, τον, Πογμπά, τον ε, Καντέ, στην προετοιμασία τον Ενκουκού, τον Μπενζεμα λίγα 24 ώρα πριν από τη σέντρα του, του, του Παγκοσμίου Κυπέλου, τον Κιμπεμπε. Είχε αναγκαστεί σε αλλαγέ στη λίστα του Ντεσάμπ. Έχασε και τον Λούκα Ερναντέ τώρα. Βέβαια, στι του μπήκε ο Τεό Ερναντέ, γιατί ο Ντεσάμπ το ξεκίνησε αριστερό μπακ σε αυτό το παιχνίδι. Αριστερό του μπακ ήταν και στο, το 2018 όταν και η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύπελο, βέβαια. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Λουκάς Ερναντές προσφέρει και σαν center back, ε, δεν είναι από τα back τα οποία θα δώσουν τόσο πολύ ένταση στην πλευρά. Περισσότερο αυτό το κάνει ο αδερφός του με ανεβάσματα και με δημιουργία από τα αριστερά και το είδαμε ότι πραγματικά έδωσε νέα όθηση στη Γαλλία από εκείνη την πλευρά ότι ο Ερναντές, ο back της Μίλαν, όταν μπήκε, βέβαια είναι πολύ στενάχωρο αυτό και γενικά πολύ τραυματισμοί σε αυτό το παγκοσμίο κύπελο και πριν την έναρξη της διοργάνωση και κατά τη διάρκεια Ακόμη καλά-καλά δεν έχουμε φτάσει στη δεύτερη αγωνιστική και συνεχώς διαβάζουμε για τραυματισμούς και μάλιστα πολύ σημαντικών παιχτών. Μάθαμε πριν από λίγο ότι ο Νίμαρ θα χάσει τα μάτς τα δύο επόμενα των ομίλων. Το ίδιο και ο Ντανίλο, από τη Βραζιλία, ε, σήμερα στο παιχνίδι Ολλανδία-Εκουαδόρ έφυγε ο Βαλένσια με πρόβλημα στο γόνατο, ο καλύτερο παίκτη του Εκουαδόρ και σε αυτή τη διοργάνωση. Το θέμα με τον Λούκα Ερναντέ φυσικά, το πιο βαρύ και το πιο σοβαρό απ' όλα. Όπω και να έχει, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Ε, οι Γάλλοι έδειξαν εξαιρετική αντίδραση μετά τον γκολ τη Αυστραλία με τον Goodwin στο ήταν φρέσκια ακόμη η επιτυχία ο θρίαμος του Σαουδαράβων κόντρα στους Αργεντίνους εκείνη τη μέρα που οι Αυστραλοί πραγματικά το πίστεψαν όταν έβαλαν γκολ στο 9 ότι μπορούν να κάνουν μια ακόμη μεγάλη έκπληξη σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά οι Γάλλοι συνέχεια σοβαρεύτηκαν και με πρωταγωνιστή το Ραμπιό στο πρώτο εμίχρονο βρήκαν το 1-1 με κεφαλιά του χαφ της Γιουβέντους και με assist του ίδιου παίχτη ο Ζηρού έκανε το 2-1 και έτσι πήγαν δύο ομάδε στα αποδητήρια και ελευθερώθηκαν τελείως οι Γάλλοι στο δεύτερο εμίχρονο. Ο Εμπαπέ έκανε πάρα πολύ άλλο παιχνίδι. Πέτυχε το τρίτο γκολ το 3-1, και μάλιστα με κεφαλιά, κάτι που δεν μα έχει συνηθίσει να είναι στο ρεπερτόριό του. ή Τα γκολ με κεφαλιά, προφανώ θέλει σιγά σιγά να προσθέσει και αυτό. Ο θετικό Πάρτιν Τζερμέν. Και από δημιουργία του Εμμπαπέ, ήρθε και το τέταρτο γκολ τη Γαλλία και δεύτερο προσωπικό του Ζηρού στο 71, για το τελικό 4-1. Ήταν ένα ιστορικό γκολ για τον Ολιβιέ Ζηρού, αυτή την απίστευτη περίπτωση του Ποδοσφαιριστή. Ε, ένα ιστορικό γκολ γιατί έφτασε τα 51 ο Φόρτη Μίλαν στην καριέρα του με την Εθνική Γαλλία και ισοφάρισε τον Τιερή Ανρή στην πρώτη θέση. Έπιασε τον σπουδαίο Τιερή Ανρή στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών με την Εθνική Γαλλία και στα επόμενα μάτια του Μουντιάλ θα έχει την ευκαιρία να τον ξεπεράσει κιόλα. Μια ιστορική βραδιά, αν μη τι άλλο, για τον Ζηρού στο Al Noob Stadium το βράδυ τη Τρίτη. Ε, λέω απίστευτη περίπτωση ποδοσφαιριστή για το Ζηρού, γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίο έκανε τον τεμπούτο με την Εθνική Γαλλία στα 25 του, αν θυμάμαι σωστά. Άρχισε δηλαδή σχετικά να το κάνει. Στα 25 του πήρε και μεταγραφή εκτό Γαλλία, δηλαδή είχε εντυπωσιάσει εκείνη τη σεζόν όπου η Μοντελιέ πήρε το πρωτάθλημα στη Γαλλία και άφησε έκπληκτο στου πάντε το 11-12. Είχε βγει πρώτο κόρε στο Σαμπιονά. Τον πήρε η Arsenal και από εκεί και πέρα Πραγματοποίησε μια σπουδαία καριέρα στην League και συνεχίζει να, στα 36 του να κάνει ε, ε, φοβερά πράγματα και με τη Μίλαν σε σειρά. Είναι ένα εξαιρετικό επιθετικό, ο οποίο μην ξεχνάμε πω ε, δεν θα ήταν καν βασικό εάν δεν τραυματιζόταν ο Μπεντζεμά. Και δεν θα είχε σπάσει πιθανότατα στον παιχνίδι με την Αυστραλία το ρεκόρ του Ανρί. Δεν θα το είχε σοφαρίσει το ρεκόρ του Ανρί. Είναι αυ, καμιά φορά αυτέ οι ιστορίε ε, του ποδοσφαίρου που καμιά φορά οι τραυματισμοί κάποιων ε, παικτών γίνονται η ευκαιρία για κάποιους άλλους να, να αναδειχθούν. Είναι, το ποδόσφαιρο είναι, πολύ, είναι γεμάτο από τέτοια παραδείγματα. <coughs> οι Γάλλοι, οι οποίοι με ανανεωμένη μεσαία γραμμή παίζουν σε αυτό το Μουντιάλ, Τσουαμενί και Ραμπιό είδαμε βασικού στο παιχνίδι με την Αυστραλία, σε ένα 4-2-3-1 ουσιαστικά, με τον Γκρισμάν σε ρόλο δεκαριού και κρυφού φόρ που έπαιξε πάρα πολύ καλά, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο, ο Γκρισμάν. Μια Γαλλία που έχει άφθονε λύσει στο κέντρο τη άμυνα, όχι τόσε στα άκρα τη άμυνα και γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα ο τραυματισμό του Λούκα Ερναντέ. Και α μπήκε ο Τεό Ερναντέ και ήταν, ήταν πολύ καλό. Παβάρ στα δεξιά, η μόνη λύση καθαρό έμου δεξιού μπακ και Τεόρ Ερναντέ στα αριστερά. Ο Κονατέ και ο Παμεκανό ε, ξεκίνησαν σαν σέντερ back σε αυτό το παιχνίδι. Για μια Γαλλία που έχει και τη λύση του Βαράν, έχει τη λύση του Σαλιμπά, έχει τη λύση του Κουντέ. Έχει λύσει αρκετέ. Και γενικά ήταν από τις ομάδες που εντυπωσίασαν την πρώτη αγωνιστική των, των ομίλων. <coughs> Μαζί με την Αγγλία, όπως έχουμε πει μέχρι τώρα. Στα παιχνίδια της Μαροκο-Κροατία Μαρκοκροατία 00, 0-0. Οι Κροάτες δεν είναι η ομάδα του 18. Το ξέραμε. Ε, συνεχίζουν να έχουν την πεποίθηση ότι θα τα πάνε καλά σε αυτό το Μουντιάλ. Παραμένουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα εννοείται. Αλλά νομίζω ότι ήταν κατώτερο των περιστάσεων στο παιχνίδι με το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι και αυτό μια πολύ καλή ομάδα. Και αυτό έχει φιλοδοξίε για το φετινό Μουντιάλ. Έχει μια καλή φουρνιά, πολλή ποιότητα στο ρόστερ του. Αλλά δεν κατάφεραν, δεν καμία κατάφερα από τι δύο να ξεχωρίσει αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια είχαμε την άλλη μεγάλη έκπληξη τη πρώτη αγωνιστική. Αναφέρομαι στο διπλό τη Ιαπωνία, μάλλον στη νίκη τη Ιαπωνία επί τη Γερμανία, το 2-1. Ίδιο σενάριο με το παιχνίδι τη Αργεντινή με τη Σαουδική Αραβία. 1-0 προηγήθηκε το φαβορή. Η Γερμανία στην προηγούμενη περίπτωση με πέναλτι του Γκίντο Και στο δεύτερο μήχρονο τα πάντα ήρθαν τούμπα. Η Ιαπωνία βρήκε δύο γκολ, ένα ο Ντόναλ στο 75 και ένα ο Ασάνο στο 83. Και μάλιστα το γκολ του Ασάνο είναι και πάρα πολύ όμορφο με ένα εξαιρετικό κατέβασμα από τα δεξιά και πλάσια στην κλειστή γωνία του Νόιερ. Σε αυτό το παιχνίδι η Γερμανία έσπασαν το ρεκόρ πασόν σε παγκόσμιο κύπελο σε ένα ημίχρονο, πάνω από 400, δεν θυμάμαι το ακριβώ νούμερο, μόνο και μόνο για να σπάσουν το ρεκόρ του οι Ισπανοί στο αμέσω επόμενο παιχνίδι, στο Ισπανία Κωνσταντίνα. Φοβερό αυτό πραγματικά. Μα έδειξαν πώ θέλουν να παίξουν. Το ξέραμε άλλωστε. Μια Γερμανία που θέλει να έχει την κατοχή τη μπάλα. Βασίζεται πολύ στι πάσε. Μια Γερμανία η οποία ε, σε αυτό το match ξεκίνησε με τον Κίμιχ και τον Κιντογκάν στα έχει πολλές λύσεις, έχει και τον Goretzka, για παράδειγμα στα Χαφ, με τον Γκνάμπρι και τον Μουσιάλα εξτρέμ. αν και ο Μουσιάλα κυρίως ερχόταν κεντρικά γιατί εκείνη η φύση του δεν είναι εξτρέμ ο Μουσιάλα, και τον Μίλλερ πίσω από το Χάβερτς, χωρίς καθαροφόρ, μετά τον τραυματισμό του Βέρνερ, που ούτε και αυτό είναι καθαροφόρ, εννοείται. Δεν έχουν καθαροφόρο οι Γερμανοί, εκτό από τον Φιλ τη που μπήκε κάποια στιγμή στο παιχνίδι χωρί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Πολύ παιχνίδια από τα αριστερά. Οι Γερμανοί με το Ράουμ που έπαιρνε όλη την πλευρά. Γι' αυτό σα λέω ότι ο Μουσιάλα δεν κινούταν αριστερά. και Έπαιρνε όλη την πλευρά ο Ράουμ, το fullback τη ε, Λιψία. Με το Ζούλε δεξιμπακ που έχει παίξει. Παίζει στην καριέρα του τελευταία δεξιμπακ, αλλά δεν είναι καθαρό δεξιμπακ. Ε, αλλά οι Γερμανοί δεν εκμεταλλεύτηκαν την υπεροχή του στο πρώτο ημίχρονο. Έχασαν και ευκαιρίε στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό το πλήρωσαν γιατί οι Ιάπωνε ε, πραγματικά σω ήταν το, το μεγαλύτερο ματ που έγινε στην πρώτη αγωνιστική προπονητικό σε αυτή τη μάχη των πάγκων μεταξύ του Μοριγιάσου, του coach τη Ιαπωνία και του Φλικ, ο οποίο είναι ένα προπονητή επιτυχημένο με την μπάκερ, έχει πάρει τα πάντα και περίμεναν οι περισσότεροι καλύτερα πράγματα, α, καλύτερο κουουουτσάρισμα από αυτόν στην πρώτη, στο πρώτο παιχνίδι τη Γερμανία, στο Μουντιάλ. Ποιο ήταν το ματ του ε, Μοριγιάσου, άλλαξε την τακτική της Ιαπωνίας στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε το σύστημα, ε, πέρασε μέσα, έβγαλε τον κούμπο, ο οποίος έπαιζε αριστερό εξτρέμ, και πέρασε μέσα έναν αμυντικό, τον Τομιγιάσου, που παίζει δεξί back στην Arsenal, αλλά εδώ τον τοποθέτησε πιο κεντρικά στην άμυνα, και έκλεισε ουσιαστικά με τρία, backs, με τρία center back και άλλους δύο πλάγιους back, έκλεισε ουσιαστικά την αριστερή πλευρά της Γερμανίας μια στρίπλα πλευρά όπου έκανε ό,τι ήθελε ο Ράουμ στο, στο πρώτο εμίχρονο. Και με αυτή την αλλαγή συστήματος μπλόκαρε η Γερμανία. Η Ιαπωνία αν και ήταν πίσω στο σκορ δεν έβαλε επιθετικό όπως θα, θα έκαναν έκανε περισσότερες ομάδες. Έβγαλε επιθετικό, επιθετικό γενή παίχτη και έβαλε μέσα αμυντικό. Εκεί άλλαξε το παιχνίδι πραγματικά. Άλλαξε το σύστημα της Ιαπωνίας. Έγινε αυτό το προπονητικό μάτ στον Φλικ και η Γερμανία από ένα σημείο και μετά τα χασε, έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού, τον πήρε η Ιαπωνία, βρήκε τις δύο καλέ στιγμές της και πήρε όλο το παιχνίδι και καταλαβαίνετε ότι οι Γερμανοί μπλέκουν πάρα πολύ άσχημα μετά από αυτή την ήττα την Ιαπωνία, πολύ περισσότερο γιατί το επόμενο τους μάτς είναι με τους Ισπανούς και δεν τους κάνει καλά-καλά ούτε ισοπαλία. Από τη στιγμή που η Ισπανία θα έχει, λογικά, στο τέλος των ομίλων μια μεγάλη διαφορά γκολ υπέρ της. Νίξε με 7-0 την Κωνστανρίκα, η οποία, μαζί με το Κατάρ, έδειξε πως ήταν η χειρότερη ομάδα του, του τουρνουά, τουλάχιστον αυτό το πρώτο παιχνίδι. Πάρα πολύ κακή η Κωνστανρίκα. Οι Ισπανοί έσπασαν το ρεκόρ πασών. Εννοείται. 1045 πάσει τώρα που διαβάζω εδώ τα στατιστικά. Απίστευτο, πραγματικά. Έναντι 230 μόλι τη ε, Κοσταρίκα. Πραγματικά απίστευτο. Η Κωνσταρίκα τελείωσε με 0 τελικέ. Όχι στο στόχο. Γενικά 0 σουτ σε όλο το παιχνίδι. 17 έκανε η Ισπανία, 0 η Κοσταρίκα. 82% κατοχή μπάλα σε Ισπανοί, 18% οι Κωνσταρικανοί. Για να καταλάβετε πόσο απόλυτα κυριαρχική ήταν η Ισπανία σε αυτό το παιχνίδι. Μια Ισπανία που έχει μπει πλέον σε μια νέα εποχή, τα έχουμε ξαναπεί. Βασίζεται πολύ σε νεαρού παίχτε. Ε, και πραγματικά πρωταγωνίστησαν όλοι και ο Γκάβι και ο Πέδρη, το νέο αίμα στο κέντρο. Ο Γκάβι βάλε και ένα εξαιρετικό γκολ με εξωτερικό φάλτσο. Ένα γκολ όλμο, ένα ο Ασένσιο, δύο Φεραντόρε, το ένα με πέναλτι. Ένα ο Σολέρ και βρήκε γκολ και ο Μωράτα στι ε, καθυστερήσει. Πραγματικά τρόμαξε κόσμο η Ισπανία με αυτό το 7-0, αλλά βέβαια πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τον αντίπαλο, τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Γιατί ναι, μεν οι Άγγλοι έβαλαν 6 στο Ιράν. Ναι, μεν οι Γάλλοι έβαλαν 4 στου Αυστραλού. Ναι, μεν οι Ισπανοί έβαλαν 7 στην Κωνσταντίνα. Αλλά το έκαναν κόντρα σε αντιπάλου αρκετά χαμηλή δυναμικότητα. Και πρέπει, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, πρέπει να δούμε αυτέ τι ομάδε. Η αλήθεια είναι και σε πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια. Ε, κάτι που μου έκανε εντύπωση πάντω στην ενδεκάδα τη Ισπανία σε αυτό το παιχνίδι. Καταρχά έπαιξε χωρί φόρο ο Ενερική γιατί δεν ήταν απόλυτα έτοιμο ο Μωράτα. Τον έβαλε κάποιο μέσα στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε με φόρτο τον Ασένσιο, ο οποίο έχει παίξει αυτό το ρολόι του ψευτο ενιαριού στη Ρεάλ. Αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση ήταν πω τοποθέτησε το Ρόντρι σαν center back δίπλα στο Λαπόρτ. Και ξεκίνησε τον Μπουσκέτ στο 6. Ο Ρόντρι, ο οποίο τον έχουμε συνηθίσει να παίζει το 6 φυσικά και στην Manchester City και είναι εξαιρετικό σε αυτή τη θέση. Έχει τη σωματική διάπλαση και τα σωματικά προσόντα να παίξει center back. Το έκανε αυτό το τρίκο ο, ο Ενρίκη. βέβαια το έκανε με την Κωνσταντίνα που δεν απειλήθηκε καθόλου η Ισπανία. Θα δούμε πώ θα παρουσιαστούν οι Ισπανοί στα επόμενα παιχνίδια. Έχουν τρομερό derby την κυριακή το βράδυ με τη Γερμανία. Πάντω έκαναν πάρα πολύ καλή κίνηση στο Μουντιάλ, την καλύτερη δυνατή κίνηση που θα μπορούσαν να κάνουν. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε και να πούμε δύο λόγια για όλα τα παιχνίδια. Τετάρτη βράδυ, Βέλγιο-Καναδά σε ένα 0 με το Βέλγιο να παίρνει του τρει βαθμού και την νίκη, αλλά τον Καναδά να κλέβει τι εντυπώσει. Αρκεί να σα πω πω οι 14, αν δεν κάνω λάθο, τελικέ που έκαναν οι Καναδοί που έπαιξαν για πρώτη φορά σε Μουντιάλ 1986 στο πρώτο ημίχρονο ήταν ρεκόρ ομάδα που κάνει τελικέ προσπάθειε χωρί να σκοράρει. Για να το πω καλύτερα, περισσότερε τελικέ που έχει κάνει μια ομάδα σε ένα ημίχρονο χωρίς να σκοράρει μετά την α, Εθνική Αγγλίας ε, το 2006 σε ένα παιχνίδι κόντρα στο Τρινιντάντ. Τρινιντάντ και τον Μπάγκο. 14 τελικέ ο Καναδάς στο πρώτο ημίχρονο του μάτς συν το χαμένο πέναλτι βέβαια. Μην το ξεχνάμε. Ένα ακόμη χαμένο πέναλτι μετά από αυτό του Λεβαντόφσκη με τον Οτσόα. Ντέιβι εναντίον Κουρτουά. Ο καλύτερο γκολκίπερ στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ο Κουρτουά, εξουδετερώσε τον Άσο τη Μπάγκερν. Ο Καναδά είχε τεράστια ευκαιρία να βάλει το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ, γιατί το 1986 ήταν η χειρότερη ομάδα τη διοργάνωση, δεν είχε βάλει καν γκολ. Ε, και τσπατάλησε από τα 11 βήματα, γιατί ο Κουρτουά ήταν πραγματικά κέρβερο και σε αυτή την περίπτωση. Και το Βέλγιο βρήκε το γκολ στο τέλο του ημιχρόνου με τον Μπατσουαγί, ο οποίο έπαιξε βασικό γιατί ο Λουκάκου δεν είναι διαθέσιμο και δεν θα είναι. Στα πρώτα δύο παιχνίδια του Βελγίου. Νομίζω δεν θα είναι ούτε και στο επόμενο του ομίλου και βρήκε τον γκολ της, που ήταν και τον γκολ της Νίκης ουσιαστικά ένα Βέλγιο που δεν έπεισε πάντως περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα κάνει το Βέλγιο ίσως και στην τελευταία ευκαιρία αυτής της περιβόητης χρυσή γενιά να κάνει κάτι καλό σε μια μεγάλη διοργάνωση βέβαια το προηγούμενο Μουντιάλ πήρε τρίτη θέση αλλά θα ήθελα μια αντίστοιχη και γιατί όχι καλύτερη πορεία η Βέλγη φέτος δεν έπεισε. Ο Καναδά έκλειψε τι εντυπώσει. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, απ' την άλλη υπάρχει και ο νόμο του ποδοσφαίρου που λέει ότι αν δεν βάζει γκολτ, κάποια στιγμή θα το πληρώσει και ειδικά κοντρά σε ποιοτικέ ομάδε όπω το Βέλγιο. Πάντω, εγώ θα ήθελα να το τον Καναδά στα επόμενα δύο παιχνίδια του, γιατί με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βάλει πραγματικά δύσκολα σε Κροατία και Μαρόκο, που είναι οι άλλε δύο ομάδε σε αυτό τον όμιλο. Λοιπόν, όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια, είχαμε δύο μάτ στην αρχή νωρί που δεν εντυπωσιαστήκαμε ιδιαίτερα. Το Ελβετία Καμερούν. 1-0 η Ελβετή με γκολ του Εμπολό και του Ρουάη, Νότια Κορέα, μια λευκή ισοπαλία. Από το Ελβετία-Καμερούν μπορούμε να κρατήσουμε τον γκολ του Εμπολό, ο οποίο είναι Καμερουνέζο στην καταγωγή, αλλά έχει βέβαια ελβετική υπηκότητα. Έβαλε γκολ ο Εμπολό χωρί να το πανηγυρίσει. Και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ένα παίκτη βάζει γκολ κόντρα στη χώρα καταγωγή του. Έγραψε ιστορία ο Εμπολό σε αυτή την περίπτωση. Ο Εμπολό που είχε βάλει το πρώτο γκολ τη Ελβετία και στο Euro πριν από ένα χρόνο. Οι Ελβετοί που έφτασαν στα τελικά με μια εξαιρετική άμυνα είχαν δεχτεί μόνο δύο γκολ. Δεν δέχτηκαν γκολ ούτε στο παιχνίδι με το Καμερούν. Ε, μέχρι και το παιχνίδι τη Πορτογαλία με την Γκάνα. Καμία Αφρικανική ομάδα δεν είχε σκοράρει στην πρώτη αγωνιστική. Η Γκάνα ήταν η πρώτη που σκόραρε. Για ένα Καμερούν που έχει παίχτε στου οποίου μπορεί να βασιστεί. Αλλά δεν κατάφερε να βρει τι λύσει στο μάτι με την Ελβετία. Και οι Ελβετοί, χωρί η αλήθεια είναι να βγάλουν μάτια, έφτασαν σε ένα πολύτιμο τρίποντο, ένα τρίποντο που μπορεί να αποδειχθεί ε, πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Το Ρουγάνι, είναι η Κορέα έλεξε χωρί γκολ. Αν και η Ρουγάνι είχε δύο δοκάρια, ένα σε μια κεφαλιά του Γκοδίν και ένα σε ένα απίστευτο σουτ του Βαλβέρδε έξω από την περιοχή στο τέλο, πήγε να το πάρει μόνο μόνος του Άσο τη Ρεάλ στο τέλο με προσωπική ενέργεια. Πάντω οι Ουρουγουάι μάλλον απογοήτευσαν. Του περιμέναμε καλύτερου γιατί έχουν ε, μια ενδιαφέρουσα ομάδα με ένα κράμα παλιών και νέων παικτών που θεωρείται μαζί με την Πορτογαλία ή Ουρουγουάη φαβορή για να περάσει από αυτόν τον όμιλο. Αλλά είναι ότι οι Κορεάτε μάλλον του έβαλαν δύσκολα. Πολύ καλό ο Χουάνγκ, ο Ιμπέο Χουάνγκ του Ολυμπιακού. Ήταν ένα κέντρο μόνο του, ο εγκέφαλο τη Νότια Κορέα στο παιχνίδι. Ε, Μοιραίο ο Ιτζο Χουάνγκ που δεν έχει βρει γκολ με τον Ολυμπιακό φέτο μέχρι στιγμή και δεν βρήκε ούτε με την Νότια Κορέα χθε. Και α έχασε μια καλή ευκαιρία από πολύ πλανεκτική θέση. Ε, η Ρουγάη παίζει το επόμενο παιχνίδι την Πορτογαλία και είναι ε, βέβαια τελικό για τη Σελέστη αυτό το παιχνίδι. Οι Νοτιοκορεάτε πάλι με αυτή την ισοπαλία που πήρανε έχουν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν ότι μπορούν να περάσουν αυτόν τον όμιλο. Το Πορτογαλία Γκάν ήταν ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια αυτή τη πρώτη αγωνιστική, ίσω και το πιο συναρπαστικό. Καταρχά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο γράφτηκε ιστορία γιατί ο Κριστιανό Ρονάλντο σκόραρε με πέναλντι και έγινε ο πρώτο παίχτη στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις. Σε ένα χρονικό διάστημα 16 ετών είναι τρομερό αυτό που έχει πετύχει ο Ρονάλντο. Στα 37 του ε, βρίσκεται σε πέμπτο Μουντιάλ και σκόραρε, έχει σκοράρει το 6, το 10, το 14, το 18, σκόραρε και φέτο, έστω και από την άσπρη Για το 1-0 της Πορτογαλίας όλα τα γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η Πορτογαλία πάντως τρόμαξε γιατί οι Γκανέζοι ισοφάρισαν με τον Αντρέα και στο 73 και αυτό το είπαμε και πριν ήταν το πρώτο γκολ αφρικανική ομάδα ε, στο Μουντιάλ. Αυτό για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Και μετά ε, ανέλαβε δράση αυτό ο φοβερό ε, δημιουργό που λέγεται Μπρούνο Φερνάντε, ο οποίο σέρβιρε δύο έτοιμα γκολ σε Ζωάο Φέλιξ και σε Ραφαέλ Λεάο. στο 78 και στο 80, οι δύο πάσει αυτέ κλειδιά του Μπρούνο Φερνάντε. Ε, για το 3-1 της Πορτογαλίας που ουσιαστικά τους κλείδωσε και την νίκη παρά το θρίλερ που παίχτηκε στα τελευταία λεπτά. Η Πορτογαλία που με εξέπληξε με την ενδεκάδα που κατέβασε γιατί δεν περίμενα να δω τον Οτάβιο μπροστά για παράδειγμα μαζί με τον Ρονάλντο και τον Ζωάο Φέληξ. Περίμεναν και περισσότερο να δουν τον Ραφαελ Λεάο ε, στο βασικό σχήμα. Τελευταία στιγμή ο Σάντος αποφάσισε να αλλάξει το σχήμα, αλλά Νομίζω ότι ειδικά από τη στιγμή που μπήκε ο Ραφαήλ Λεάου που κάνει απίστευτη χρονιά και πέρσι και φέτο με τη Μίλαν, ε, άλλαξε και το παιχνίδι για του Πορτογάλου και βρήκαν τα δύο γκολ στο τέλο που του κλείσαν και το παιχνίδι. Παρά το γεγονό που η Γκάνα με τον Μπουκαρί στο 89 ε, μείωσε σε 3-2. Ο Μπουκαρί μάλιστα πανηγύρισε και αλακριστιάνο Ρονάλντο σε ένα απίστευτο σημείο που είχε βγει εκείνη την ώρα ο Ρονάλντο από το παιχνίδι. Ο Σάντο πίστευσε πω το είχε πάρει το παιχνίδι, το μάτι, πω το είχε κλειδώσει και γι' αυτό έβγαλε και τον Ρονάλντο και έβαλε κάποιου άλλου νεότερου παίχτε μέσα. Και έχουμε και την φάση την απίστευτη στο τέλο, όπου αφήνει την μπάλα ο Ντιόγκο Κώστα, ο τρανοφύλακα Πορτογαλίας, και ο Νιάκη Βίλιαμ είναι από πίσω του, δεν τον έχει δει, και πάει να του πάρει την μπάλα και να βάλει ένα αντίστοιχο γκολ με αυτό που είχε βάλει ο Μπουχαλάκη στο παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο πρόπερση, και είχε δώσει την πρόκριση στον Ολυμπιακό στα τελευταία λεπτά. Αλλά γλίστρησε την τελευταία στιγμή ο επιθετικό τη Μπιλμπάο και έχασε την ευκαιρία η Γκάνα να πάρει μια ανέλπιστη και απίστευτη ισοπαλία και γλίτωσε τον Αντιόγκο Κώστα από μια επική γκάφα στο πρώτο του κιόλα μάτ με την Πορτογαλία σε παγκόσμιο κύβελο. Κατά άλλα, είναι ένα πάρα πολύ καλό θεματοφυλακά. Ο Αντιόγκο Κώστα έχει πιάσει ήδη, νομίζω, 4 πέναλτι στο Champions League φέτο με την Πόρτο. Τα δύο στην ίδια φάση. Με επανάληψη και ξανά, πέναλ, και απέναντι. Αλλά εκεί πήγε να γίνει μοιραίο. Και η πρώτη αγωνιστική έκλεισε με το Βραζιλία-Σερβία 2-0. Μια... Πολύ να δουν τη Βραζιλία που την έχουν περισσότερο μεγάλο φαβορή ε, για την κατάκτηση φέτο. Νομίζω ότι ήταν μια κυριαρχική εμφάνιση τη Βραζιλία. Ο Ριτσάρλσον φυσικά μεγάλο αγωνιστή με τα δύο γκολ του. Ξεκίνησε σαν σεντερφόρ σε αυτό το παιχνίδι, το χρησιμοποίησε σαν σεντερφόρ ο Τίτε. Τα έχουμε πει άλλωστε ότι η Βραζιλία έχει μια τεράστια, ένα τεράστιο βάθο στο ρόστερ τη, κυρίω μέσω επιθετικά. Ξεκίνησε και με ένα επιθετικό σχήμα και με τον Πακετά και με τον Νέιμαρ μέσα, με μόνο κόφτη τον Καζεμίρο τον Πακετά σε οχτάρι σε ρόλο δημιουργού και τον Νέιμαρ σε ρόλο δεκαριού, Βινίσου αριστερά, Ραφίνια δεξιά, Ριτσάλουσον στην κορυφή. Μπορεί να παρατάξει δύο εισάξιε δεκάδε, άλλωστε η Βραζιλία. Έχει πολλέ λύσει. Εννοείται αυτό. Αλλά αυτό που έκανε εντύπωση ήταν και το ότι ήταν αρκετά συμπαγή και συνεπή αμυντικά η Βραζιλία. Δηλαδή δεν ήταν περισσότερο το μυαλό τη επιθετικά και άφηνε χώρου πίσω. Άλλωστε και η Σερβία το παιχνίδι τη ήταν περισσότερο επικεντρωμένο στο να καταστρέψει το παιχνίδι των Βραζιλιάνων. Έτσι όπω είχε παραταχθεί με αυτό το ουσιαστικά 3-5-1-1 με τον Τάντιτς πίσω από τον Μίτροβιτς και όλοι άλλοι πιο πίσω. Ε, τα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο η Σερβία, κατέστρεψε το παιχνίδι της Βραζιλίας, δεν βρήκε πολλές φάσεις η Βραζιλία, αλλά με υπομονή έχτισε τις επιθέσεις της πάντα. Δεν τα κατάφερε όμως το δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά από το Βινίσιο ξεκίνησαν και τα δύο γκολ. Από ένα πλασέ του βινίσου που αποκρούει ο Μιλίκο Βιτσάβιτ, ο γκολ τη Σερβία, και έρχεται η μπάλα συστημένη στο Ριτζάλισον που ήταν σε σωστή θέση στην περιοχή για να στείλει τα δίχτυα. Και στο δεύτερο γκολ πιστώνεται ασύ στο Βινίσιου, αλλά είναι ένα γκολ πείμα πραγματικά από τον Ριτζάλισον. Το καλύτερο που έχουμε δει μέσα στο Μουντιάλ με διαφορά. Και δεν αποκλείεται και στο τέλο τη διοργάνωση να ψηφιστεί και το καλύτερο γενικά σε αυτό το τουρνουά. Το απίστευτο βολ πλανέ του Ρισάρλισον, αυτό το γυριστό στον αέρα, με ένα κοντρόλ στο αριστερό, με την μπάλα να περνάει πάνω από το κορμί του να γυρίζει και να εκτελεί με το δεξί στον αέρα. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφο γκολ για το 2-0 των Βραζιλιάνων που είχαν και δύο δοκάρια που θα μπορούσε το σκορ να πάει σε πιο μεγάλα επίπεδα. Βάλανε στο... στην εξέλιξη του μάτς και τον Άντωνη και τον Ροντρίγκο και τον Μαρτινέλη. Κάνουν επίδειξη δύναμη, επίδειξη βάθους του ρόστερ οι Βραζιλιάνοι. Μια πραγματικά χορταστική και πιστική εμφάνιση τη Βραζιλία. Από τα φαβορή που εντυπωσίασαν, δηλαδή από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την α, α, Ισπανία, ε, η Βραζιλία είχε το πιο δύσκολο έργο. Είχε το πιο δύσκολο αντίπαλο. Του Σέρβου, που έφτασαν πρώτοι στον ομιλό του, αποκλείοντα την Πορτογαλία, στενώντα τη μάλλον στα μπαράζ, στο Μουντιάλ. Και όμω είχαν τόσο πιστική εμφάνιση. και άνοιξαν την όρεξη των φίλων τη για το μετά. Ένα μετά βέβαια που πρέπει να πούμε πω δεν θα έχει τον Νεϊμάρ τουλάχιστον στα δύο επόμενα μάτς των ομίλων με Ελβετία και Καμερούν χτύπημα στον Αστράγαλο από τον Νεϊμάρ που έφαγε πολύ ξύλο είναι η αλήθεια πολλά τα μαρκαρίσματα επάνω του από τους Σέρβους και δεν θα έχει και τον Ντανίλο, όπως διάβασα επίσης Ίσως τη μόνη θέση όπου δεν είχε πολύ τέλεια να χάσει παίκτη Βραζιλία, θέση του δεξιού μπακ, εκεί υπάρχει ο 39χρονο Ντάνι Άλβε, που περισσότερο μπήκε στην αποστολή για λόγου επιρροή στα αποδητήρια. Ένα πολύ πυρο έχει κατακτήσει τα πάντα πιο επιτυχημένο παίχτη του ποδοσφαίρου. Μην μπορεί να παίξει βέβαια και ο Μιλιτάο, κατά συνθήκη εκεί, ο center back τη Ρεάλ, αλλά είναι μια απώλεια για τη Βραζιλία που γενικά έχει θέμα στα πλάγια μπακ. Τώρα για την απώλεια του Νεϊμάρ, πιστεύω ότι η Βραζιλία θα βρει λύση γιατί ακριβώ γιατί έχει το μεγάλο βάθο μεσοεπιθετικά. Δηλαδή για πράγματα θα μπορούσε να παίξει, αν επιμείνει να παίξει με 4-2-3-1 και με δεκάρι ο Tite. θα μπορούσε να παίξει ο Πακετά σαν δεκάρι, ή να παίξει για παράδειγμα ο Ριτσάρλισον να κινείται λίγο πιο περιφερειακά και να είναι μπροστά ο Ζέσου. Θα το δούμε αυτό. Είναι φυσικά μεγάλη απώλεια ο Νέιμαρ. Και μακάρι για Βραζιλιάνου να λείψει μόνο στα παιχνίδια τα δύο στου ομίλου, να τον έχουν έτοιμο πόλεμο στα νοκάουτ. Θα δούμε, δεν είναι και απόλυτα σίγουρο αυτό. Έτσι είχε έχει γραφτεί στην αρχή. Ε, λοιπόν, αυτά καθώ πλησιάζουμε προ το τέλο τη εκπομπή. Σήμερα είχαμε τα παιχνίδια Ουαλία-Ιράν. Τον απίστευτη νίκη των Ιρανών με ε, με δύο γκολ που μπήκαν στις καθυστερήσεις απόλυτα δίκαια όμως για τους Ιρανούς γιατί ειδικά στο δεύτερο μήχρονο ήταν η μόνη ομάδα που έπαιζε οι Ουαλί είχαν μείνει και με 10 αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας ο Χένεσέ και αυτή ήταν και η πρώτη αποβολή φέτος στο Μουντιάλ πολύ δύσκολα πράγματα για τους Ουάλους, μετά την ήττα από το Ιράν τα είπαμε και πριν η Σενεγάλη νίκησε το Κατάρα με ένα 3 προηγήθηκε με 0-2 μείωσε το Κατάρα σε ένα-2. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έφαγε το δεύτερο γκολ το Κατάρ μέχρι τη στιγμή που σκόραρε με τον Μουντάρι, που έχει αποδεχθεί ο καλύτερο παίκτη του, νομίζω, σε αυτό το Μουντιάλ, ήταν το καλύτερο διάστημα που μα έχει δείξει η διοργανώτρια χώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Που έβαλε και τον γκολ, έβαλε και το πρώτο τη γκολ σε Μουντιάλ. Σε μεγάλη εκεί λίγο κάπω πιέστηκε, γιατί έχασε πραγματικά καλέ ευκαιρίε το Κατάρ και για δεύτερο γκολ. Αλλά βρήκε και το τρίτο γκολ και πήρε μια νίκη. Που φυσικά ήταν προαπαιτούμενο για αυτήν και μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική στην συνέχεια. Και τέλο είχαμε την ισοπαλία τη Ολλανδία με τον Κουαδόρ. Τα είπαμε και πριν. Ε, μια κολακευτική ισοπαλία για την Ολλανδία. Και ο Κουαδόρ εξαιρετικό, έφτασε στους τέσσερι βαθμού σε αυτόν τον όμιλο. Τελευταία αγωνιστή σε αυτόν τον πρώτο όμιλο θα παίξει η Ολλανδία με το Κατάρ και ο η σημερινό με τη Σενεγάλη. Είναι φυσικά πολύ μεγάλο μάτς, μάτς τελικός το Εκουαδόρ σε Νεγάλη. Θα δούμε αν θα έχει και τον Βαλένσια το Εκουαδόρ, γιατί ξαναλέω έφυγε πρόβλημα στο γόνατο. Ένας από τους πολλούς τραυματισμούς που έχουν γίνει στο, σε αυτό το Μουντιάλ και θα είναι τεράστια απώλεια για τη Λατινοαμερικανική ομάδα εάν λείπει. Ο πρώτος σκόραρ αυτή τη στιγμή της διοργάνωσης, ο Βαλένσια με τρία γκολ, γιατί σήμερα αυτός ήταν που σκόραρε και σήμερα. Και η Ολλανδία θα παίξει με το Κατάρ. Οι Ολλανδίοι, αν και δεν έχουν εντυπωσιάσει, επειδή θα παίξουν με την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και πιθανότατα τη διοργάνωση, έχουν μια πρώτη τάξη ω ευκαιρία να τερματίσουν πρώτοι. Γιατί όχι μόνο έχουν πιο... περισσότερε πιθανότητε για την νίκη, αλλά έχουν πολλέ πιθανότητε να βάλουν και αρκετά γκολ και να έχουν και την ισοβαθμία με το μέρο του σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν με το Εκουαδόρ, δηλαδή σε περίπτωση που και οι δύο ομάδε έχουν 7 βαθμού. Από εκεί πέρα τώρα στο Εκουαδόρ σε Νεγάλη, όποιο νικήσει περνάει. Ε, το Κατάρ να πούμε πω με αυτή την ισοπαλία τη Ολλανδία με το Εκουαδόρ είναι η πρώτη ομάδα που ξέρουμε από τώρα πω έχει αποκλειστεί από την συνέχεια του Μουντιάλ. Ε, το Εκουαδόρ αρκείται και στην ισοπαλία στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη. Η Σενεγάλη θέλει μόνο νίκη. Να δούμε και τι θα γίνει και με την πρώτη και δεύτερη θέση σε αυτόν τον όμιλο. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται το παιχνίδι Αγγλία-Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτά εν ολίγη σε αυτή την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε αυτήν ήταν αφιερωμένη η σημερινή μα εκπομπή. Ε, όταν θα τα ξαναπούμε με το καλό την επόμενη Παρασκευή, θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα τη φάση των ομίλων γενικότερα. Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου είναι τα τελευταία ματ των ομίλων. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η φάση των νοκάουτ. Επομένω θα, θα είναι μια καλή ευκαιρία και για μα να μιλήσουμε και να πούμε πολλά περισσότερα για το τι είδαμε γενικότερα στου ομίλου, να δούμε και ποιε ομάδε θα έχουν περάσει, να δούμε και τι διασταυρώσει στα νοκάουτ, θα έχουμε δηλαδή περισσότερο υλικό να, να κουβεντιάσουμε. Τώρα πήραμε μια πρώτη γεύση, είχαμε ένα πρώτο δείγμα γραφή από όλε τι ομάδε στην πρεμιέρα τους σε αυτό το, το παγκόσμιο κύπελο. Ε, αλλά σίγουρα τα καλύτερα είναι μπροστά σε αυτό το, το Μουντιάλ. Το, το μεγάλο ενδιαφέρον έρχεται τώρα με τις αποφασιστικές μάχες για την πρόκριση στη φάση του νοκάουτ και στη συνέχεια με την φάση του νοκάουτ. Εμείς κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη Παρασκευή. Πάντα να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο κύπελο. Εγώ εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευή, σε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σα.